Θέλω τα σχόλιά σας. Για το Ταμείο Συντάξεως των Δικηγόρων μιλάμε, έτσι. Βεβαίως μιλάμε για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων. Τον έχω ακούσει τον κύριο Κλειρίδη από το πρωί. Μέσα στις άκρες αυτά που είπε, συμφωνώ μαζί του, όμως θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Εγώ επιμένω πολύ στο άρθρο 25 του Συντάγματος. Αυτή η πρόνοια που έχω πει και προηγουμένως είναι για την δική μας τη γνώμη και δεν μιλώ επί προσωπικού επίπεδου. Εκφράζω το ίδιο το Συμβούλιο αλλά και ευρύτερα τον Διοικητικό Σύλλογο ΠΑΦΟΥ, ο οποίος είναι ο μόνος σύλλογος ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημόσια ως προς τις θέσεις του, οι οποίες δεν είναι άλλες από τη διάλυση του Ταμείου. Δεν μπορεί το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, παύλα η προσδοκία του δικηγόρου να έχει κάποια σύνταξη, να σχετίζεται με την άδεια άσκηση επαγγέλματος. Τι είναι το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων? Είναι μια πρόσθετη σύνταξη για να δοθεί στον δικηγόρο όταν φτάσει στον χρόνο της αφυπηρέτησης. Ναι. Εδώ τι κάνουμε σήμερα? Είμαστε στο 2023. Η νέα γενιά δικηγόρων, στην οποία ανήκω βεβαίως και εγώ, γνωρίζει εκ προημή ότι οποιαδήποτε χρήματα αποστερηθεί σήμερα δεν θα τα βρει ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί. Το ερώτημα είναι γιατί μας απαγορεύουν να ασκήσουμε το επάγγελμα μας, υποχρεώνοντας μας να καταβάλουμε χρήματα τη στιγμή που γνωρίζουμε εκ προημή από σήμερα ότι δεν θα τα βρούμε. Μάλιστα. Ο κύριος Κλειρίδης πάντως το πρωί έκανε λόγο και για τρία σενάρια, ανάμεσα στα οποία θα πρέπει να διαλέξετε εσείς οι δικηγόροι και μάλιστα με ηλεκτρονικό δημοψήφισμα στο κινητό σας. Σωστό. Τι είναι αυτά τα σενάρια, εξηγήστε μας. Το πρώτο σενάριο είναι να αυξηθούν τα τέλη από τα 480 ευρώ χρονιαίως, παύλα 40 ευρώ το μήνα που πληρώνουν οι δικηγόροι, το πάγιο δηλαδή, να αυξηθεί μεταξύ 2 με 2.800 τον χρόνο. Πολύ μεγάλη αύξηση αυτή. Βεβαίως. Μιλούμε για τετραπλασιασμό ή εξαπλασιασμό του ποσού. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια ουρά. Με βάθος χρόνου τα 30 χρόνια. Τα οποία 30 χρόνια δεν έχουμε καμία διαβεβαίωση ότι θα μας επιτρέψει ο έφορος ασφαλιστικών ταμείων τέτοιο χρονικό πλαίσιο. Μάλιστα. Εξ όσων γνωρίζω, το μέγιστο που έχει δώσει ο έφορος είναι 7. Για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά, στην περίοδο ας πούμε των 7 ή 10 χρόνων, το ποσό δεν είναι 2.800 παύλα 3.000, είναι 9 με 10.000. 9 με 10.000 είναι περίπου 800 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε, είναι σχεδόν 30 ευρώ. Μάλιστα. Την ημέρα. Το δεύτερο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι η μετατροπή του Ταμείου Συντάξεως σε Ταμείο Προνοίας. Δηλαδή, να μας δώσουν την αναλογία των χρημάτων, η οποία έχει υπολογιστεί αυτή τη στιγμή στα 63 ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας δικηγόρου. Δηλαδή, ένας δικηγόρος, ας πούμε, ότι έχει 10 χρόνια υπηρεσίας, επί 12 μήνες, επί 63 ευρώ, θα του πιστωθεί αυτό το ποσό σε ατομική μερίδα. Και από τώρα και στο εξής. Ακόμα και αυτοί που έχουν σταματήσει. Αυτοί που έχουν σταματήσει έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει αυτοί. Αυτοί έχουν συνταξιοδοτηθεί, δεν ισχύουν αυτοί. Λοιπόν, μιλώ για τους ενεργούς. Θα τους πιστωθεί λοιπόν αυτό το ποσό σε ατομική μερίδα και επειδή τώρα οι καταχωρήσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, θα πιστώνονται τα δικηγορόσημα σε ατομική μερίδα, τα οποία ο δικηγόρος θα τα πάρει στο τέλος της σύνταξης του. Ναι. Αυτό βεβαίως συγκρούεται στο εξής. Μπορεί εμένα να με υποχρεώσει ή να μου απαγορεύσει να ασκήσω το επάγγελμα υποσχόμενος μου ταμείο προνοίας? Μάλιστα. Τρίτο σενάριο. Τρίτο σενάριο είναι το πιο απλό. Διάλυση. Και μετά. Να απονεμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου στους δικαιούχους. Δηλαδή, θα παραμείνουν κάποια χρήματα στο πλάι, υπολογίζονται γύρω στα 26,9 εκατομμύρια, και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στους δικηγόρους με τη φόρμουλα που έχω μπει προηγουμένως και θα τους δοθούν και μετά δεν θα υπάρχει ούτε υποχρεωτικότητα για την καταβολή δικηγοροσύμων, ούτε το πάγιο, ούτε άλλο πως. Μάλιστα. Πότε θα έχουμε εξελίξεις για το θέμα, πότε οι συναδελφοί σας θα ξέρουν τι μέλη γενέστε? Κοιτάξτε, εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν και αύριο. Υπό ποια έννοια? Να καταρρεύσει το ταμείο αύριο? Βεβαίως. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Πολύ απλό. Όντως. Βεβαίως. Να σας εξηγήσω. Η θέση που προβάλλει ο Δικηγορικός Σύλλογος ΠΑΦΟΥ και ευρύτερα και το Συμβούλιο και τα μέλη, εδώ υπάρχει ομογνωμία από όλους, είναι εξής. Από τη στιγμή που είναι αντισυνταγματικό, μπορεί οποιοδήποτε δικηγόρος, ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε υπόθεση, οποιαδήποτε μέρα να το θέσει. Εκεί το δικαστήριο έχει δίνει την επιλογή να αποφασίσει, δηλαδή να κηρύξει τον νόμο αντισυνταγματικό ή να στείλει τον νόμο στο άλλο δικαστήριο. Οπότε θεωρητικά, εάν αύριο παρουσιαστεί οποιοδήποτε δικηγόρος σε οποιαδήποτε υπόθεση και θέσει θέμα συνταγματικότητας και το δικαστήριο τον ακούσει,
μπορεί εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αύριο το πρωί, ο νόμος να κηρυχθεί αντισυνταγματικός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ελπίζω να ενημερώσαμε τουλάχιστον το δικηγορικό κόσμο για τα διλήμματα που μπαίνουν κάτω και για την κατάσταση, ακούγοντας όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε, από την πλευρά μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο, αλλά και να ενημερώσω τους φίλους που μας βλέπουν ότι τόσο οι ανακοινώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου ΠΑΦ, όσο και η σχετική έκτακτη γενική συνέλευση που είχε γίνει, όσο και η δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία εξηγούσαμε με πολύ λεπτομέρεια το τι συμβαίνει, είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερα και μπορεί οποιοδήποτε να τα παρακολουθήσει για να ενημερωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τους δικηγόρους και τα προβλήματα που έχουν με το ζήτημα του Ταμείου